Είναι άμεση ανάγκη να βρισκόμαστε σε όλα τα λιμάνια όλων των νησιών, τα οποία μπήκανε σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα βίζα για τους Τούρκους υπηκόους που θέλουν να επισκεφθούν τη χώρα μας για 7 μέρες. Βρισκόμαστε εδώ γιατί η έναρξη του προγράμματος αυτού πλέον έχει φτάσει στο επίπεδο του να οργανωθεί το πεδίο, που λέω. Έτσι, να βρούμε τις υλικοτεχνικές υποδομές, καθώς τους ανθρώπινους πόρους και τα λοιπά τα έχουμε εξασφαλίσει. Πρέπει να δούμε λοιπόν και το τελευταίο τμήμα αυτού, την οργάνωση στον ίδιο το χώρο. Τον περπατήσαμε μόλις και τον είδαμε από κοντά. Τι χρειάζεται σαν παρέμβαση να γίνει, ώστε να είμαστε έτοιμοι πάρα πολύ σύντομα να ξεκινήσουμε την παροχή της πιλωτικής βίζας στον Τούρκο υπήκο που θέλει να επισκεφτεί τη Μυτιλίνη για μέχρι 7 μέρες. Αφού κάναμε την επίσκεψη και αμέσως μετά τις δηλώσεις μας, θα ακολουθήσει μια σύσκεψη με όλα τα σώματα που δραστηριοποιούνται ή τις δημόσιες υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του λιμανιού και έχουν αρμοδιότητα που αφορά την πιλωτική βίζα, μαζί με όλους τους παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα τη μέρα που θα ξεκινήσει αυτή η βίζα, αλλά όχι μόνο για την εκείνη τη μέρα, αλλά για όλο το διάστημα το οποίο θα κρατήσει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, που ελπίζουμε όλοι να κρατήσει όχι για διάστημα μηνών, όπως είναι τώρα αρχικά, αλλά και για διάστημα χρόνων, όπως είχε κρατήσει κατά το παρελθόν. Σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά. Για τον τόπο μας είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία της κυβέρνησης και το ζητούμενο που ζητάνε και όλοι οι φορείς που είναι σήμερα εδώ είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να είμαστε έτοιμοι και να λειτουργήσει η πιλωτική βίζα, τόσο καλύτερο για όλους. Στη διάθεσή σας, με τις οδηγίες των υπηρεσιών σας, σας διαβεβαιώ ότι έχουμε μία πολύ καλή συνεργασία τόσο με την ελληνική αστυνομία όσο και με το λιμεναρχείο και τις λιμενικές υπηρεσίες, όχι μόνο για αυτά τα ζητήματα αλλά και συνολικότερα εδώ στον τόπο, και ευχαριστούμε για τη στήριξη. Να δούμε τις λεπτομέρειες. Το λιμενικό ταμείο και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, άμεσα αφού μας δώσετε οδηγίες για το τι πρέπει να εφαρμόσουμε, θα υλοποιήσουμε τις παρεμβάσεις με σκοπό οι επισκέπτες μας που θα έρθουν, που όλα τα μηνύματα λένε ότι θα είναι ιδιαίτερα αυξημένοι φέτος και λόγω αυτής της εφαρμογής πιλωτικής βίζας, να έρθουν ικανοποιημένοι, να εξυπηρετηθούν γρήγορα και να φύγουν και ικανοποιημένοι. Είχαμε την επίσκεψη από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίας Τάξης και τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας. Είναι οι αρμόδιες, ας πούμε, τα αρμόδια υπουργεία που θα πάρουν το βάρος για τη διαδικασία της Visa Express, γιατί θα γίνεται στο λιμάνι, σε κάθε λιμάνι των νησιών που έχουν επιλεχθεί. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή σύσκεψη. Ήταν η άμεση εμπλεκόμενη παράγοντες και υπηρεσίες που θα μας απασχολήσει όλο το καλοκαίρι και όχι μόνο. Αυτό που αποφασίστηκε είναι ότι πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να γίνουν κάποιες ενέργειες, ειδικά εδώ στο λιμάνι της Μυτιλίνης, στον ελληνικό χώρο, που θα γίνεται και όλη η διαδικασία έκδοσης βίζας. Πρέπει να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις, να ενισχυθεί με προσωπικό. Λίγο τη διαδικασία πάνω κάτω πώς θα γίνεται, γιατί παίζει ρόλο να μπουν και σε αυτό το κομμάτι και οι εκτοπλοϊκές εταιρείες που θα κάνουν τη σύνδεση με τα πάντα παράλληλα με τα νησιά. Νομίζω ότι βγήκε μια άκρια. Είμαστε σε καλό δρόμο. Πιεζόμαστε από τον χρόνο από εδώ και πέρα να μπορέσουμε να τα πραγματοποιήσουμε όλα αυτά. Να είμαστε έτοιμοι, φαντάζομαι, σύντομα που θα ξεκινήσει η βίζα. Και από εκεί πέρα θα δούμε. Από ό,τι ακούσαμε και από το Γενικό Γραμματέα, σύντομα και στις επίμαχες ημερομηνίες που θέλουμε, χωρίς να δεσμευτεί βέβαια. Για μας επίμαχες ημερομηνίες είναι ο Απρίλιος, στο Σεκέρ Μπαϊράμ είναι το Πάσχα, πριν την έναρξη της τουριστικής περίοδου δηλαδή. Ναι, φέτος η αλήθεια είναι ότι θα ξεκινήσει πιο νωρίς η κίνηση από την Τουρκία. Από την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου λοιπόν θα ξεκινήσει μεγάλος όγκος αφήξεων. Θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι για εκείνη λέει, το χρονοδιάγραμμα που έχει αποφασιστεί και από εκεί πέρα θα δείξει ο χρόνος. Πιεζόμαστε βέβαια για κάποια πράγματα, θέλει ο εξοπλισμό καλύτερο, οι διαρρυθμίσεις να γίνουν σύντομα για την καλύτερη εξυπηρέτηση και των ανθρώπων που θα έρθουν και για αυτοί για εκεί που θα δουλεύουν όλο το προσωπικό, για να μπορέσει να ανταπεξέλθουμε με ομαλό τρόπο να γίνει όλη η διαδικασία. Και περιμένουμε πολύ περισσότερο κόσμο από τη γειτόνα φέτος, έτσι δεν είναι? Έτσι δίνουν τα πράγματα. Ήδη είχαμε από πέρυσι 2023, αλλά από πέρυσι ήταν μια πολύ καλή χρονιά, δυνατή χρονιά από τα πέντε παράλληλα. Φέτος θα συνεχιστεί αυτό και θα έχουμε και άλλη αύξηση.
Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις, αλλά όλα δείχνουν προς αυτήν την κατεύθυνση ότι θα έχουμε μια αύξηση σημαντική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στιγμή από Τουρκία. Όλα τα προξενείο είναι κλείσανε ραντεβού τους, γιατί έχει γεμίσει κόσμος παντού και τα σταματήσανε. Αυτό το στιγμή τα δίνουν ραντεβού, είναι τέλος σεζόν. Τόσο πολύ, δηλαδή από εκεί πέρα τέλει τα άρτη κόσμος. Βεβαίως έρχεται και αρκετά πράσινο διαβατήριο, αλλά αν δεν έχει πράσινο διαβατήριο πρέπει χρειάζεται βίζα. Και πολύ εύκολα είναι η δουλειά, τα δίνουν από πόρτα βίζες και τότε διπλάσια κόσμος τα άρτη για τον Ίση. Προσπαθούν πριν γιορτές τα αρχίζουν, γιορτές από Τουρκία. Πριν το Bayram της Τουρκίας. Είναι 6 με 15 είναι πάει Bayram. Ακριβώς είναι 9 αρχίζει, αλλά Σαββατοκυριακή, Δευτέρα μπορεί και κάποιος παίρνει άδεια και ιστορία, μπορεί και τα βάλουν σύνολα 10 μέρες άδεια. Αν είναι τότε, αρχίζει 6 Απριλίου. 6 Απριλίου μέχρι 15. Οπωσδήποτε θα έρθει 5-6 χιλιάδες άτομα για το νησί. Όχι βέβαια μία μέρα, αλλά αρχίζει Σάββατο, θα έρθει γύρω στους 500, πρώτη μέρα, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, κάτι μέρα, 300, 400, 500. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν βγάλει βίζα ή περιμένουν να ανοίξει το σύστημα? Είναι τα πέρσι, όταν δεν έχει βίζα, περίπου 50% ό,τι περιμένουμε φέτος ήρθανε. Και πιο πολύ πράσινο διαβατήρια. Δηλαδή, εγώ έρχεται κάποιος γκρουπ 50 άτομα, λέω ποιος έχει βίζα ή πράσινο κάρτα, ένα ή δύο άτομα θα δείξει βίζα. Άλλοι είναι όλα πράσινα, πράσινο διαβατήριο. Τώρα, πράσινο διαβατήριο θα έρθει σίγουρα, συν πόρτες βίζες. Βέβαια, μην τα περιμένουν πόρτες βίζες κάτι μέρα θα δίνουν 1000 άτομα. Δεν γίνεται, δεν μπορούν. Δηλαδή παλιά ό,τι ξέρουμε, πριν 4-5 χρόνια τα κάνει αυτό το δικασία, περίπου τα ημέρα τα δίνουν 100-120, παραπάνω 125-130. Δεν γίνεται παραπάνω. Είναι 20 λεπτά το κάθε άτομο πάνω κάτω. Πάνω κάτω, 6-7 άτομα δουλέψουν εδώ, από εκεί πέρα τόσα είναι δηλαδή. Δεν νομίζω παραπάνω. Άντε, μπορεί και 150 ζωρίσουν λίγο. Τώρα, φέτος περιμένουμε πολύ κόσμο από την Τουρκία. Mm. Πέρυσι ξεπεράσαμε τις 70.000, ήταν ρεκόρ. Mm. Φέτος περιμένουμε ακόμα παραπάνω. Παραπάνω σίγουρα. Είναι, δεν λέω 100 φορές παραπάνω, αλλά κάποιο αφήξει παραπάνω. Παραπάνω από την πέρυσι. Σίγουρα πέρυσι παραπάνω, γιατί σίγουρα 70 ήρθε χωρίς βίζες. Yeah.